Φίλοι τηλεθεατές, καλωσορίσατε στην Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρων, ένα γραφικό ιδυλιακό χωριό σε ένα όμορφο υψόμετρο ανάμεσα στα χωριά και Λοκέδαρα, Αμαργέτη και Πενταλιά και 26 μόλις χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου. Η Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρων είναι ένα πολύ μικρό και ξεχασμένο χωριό σε μια κατά τα άλλα μαγευτική περιοχή με μεγάλο φυσικό και αρχιτεκτονικό πλούτο. Βρίσκεται 29 χιλιόμετρα από την πόλη της Πάφου πάνω σε ένα ύψωμα με θέα την κοιλάδα του Ξεροπόταμου. Στα 5 τελευταία χιλιόμετρα η διαδρομή είναι ιδιαίτερα ευχάριστη γιατί περνά από το πευκόφυτο δάσος του Ζυρυπηλή. Ο οικισμός διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την παλιά του δομή καθώς και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και μέχρι το 1967 περίπου οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Από το 1950 και μετά πάρα πολλοί μετανάστευσαν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αυστραλία και στην Αγγλία λόγω της ασχηθυλίας που άρχισε να πλήττει όλα τα χωριά της περιοχής αλλά και της Κυπριακής Υπέρφου γενικότερα. Στο χωριό της, χρονολογίες που προαναφέραμε, δεν υπήρχε ίδρευση και για το λόγο τούτο κοντά στο χωριό, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, υπήρχαν δύο βρύσιες με καμάρες, άγνωστη η χρονολογία κατασκευής των, οι οποίες σώζονται μέχρι και σήμερα. Ο πληθυσμός του απομονωμένου αυτού χωριού σημείωσε μια σταθερή αύξηση από το 1881 μέχρι το 1960. Οι 139 ψυχές το 1881 έφτασαν τις 197 το 1921, τις 239 το 1946 και τις 291 το 1960. Κατά τη δεκαετία του 1960, όπου η ασθυθυλία άρχισε να χτυπά όλα τα χωριά της Κύπρου, οι κάτοικοι μειώθηκαν στους 168 και στη συνέχεια στους 99 το 1982. Στην τελευταία απογραφή που έγινε το 2001, οι κάτοικοι της κοινότητας ήταν μόνο 31. Σήμερα οι κάτοικοι του χωριού δεν ξεπερνούν τους 25. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρων, τον καιρό της τουρκοκρατίας ήταν χτισμένη στην τοποθεσία Κυρά Ελεούσα, κοντά στο Ξεροπόταμο και κοντά στην Νατά, όπου σώζεται ακόμη μέρος της εκκλησίας. Μετά από κατατρεγμούς και σφαγές από τους Τούρκους, όσοι κάτοικοι έζησαν εγκαταστάθηκαν στην τοποθεσία Αγιος Γεώργιος, κοντά στη σημερινή Αγία Μαρίνα, όπου σώζεται ακόμη μέρος της εκκλησίας. Το χωριό είναι γνωστό σαν Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρων για να ξεχωρίζει από τα άλλα χωριά της Κύπρου που έχουν το ίδιο όνομα και επειδή βρίσκεται κοντά στα Κελοκέδαρα για να ξεχωρίζει από το άλλο χωριό της επαρχίας Πάφου, την Αγία Μαρίνα Χρυσόχους. Η Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρων συνορεύει ανατολικά με τα Κελοκέδαρα, δυτικά με την Αμαργέτη, βόρεια με την Πενταλιά, ενώ στα νότια ξαπλώνεται η κοιλάδα του Ζυρυπηλή. Μοναδική έξοδος από το χωριό ήταν ένα μονοπάτι που οδηγούσε σε άλλες κοινότητες και από εκεί στην Πάφο. Το 1960 περίπου όλο το χωριό αποφάσισε να ανοίξει νέο δρόμο που θα ενώνει το χωριό με την Πάφο. Έτσι με κασμάδες και φτιάρια άνοιξαν ένα κανονικό δρόμο μήκους 4 χιλιόμετρων προς το γειτονικό χωριό Αμαργέτη. Με το άνοιγμα του δρόμου άρχισε η εξυπηρέτηση του χωριού προς την Πάφο, όμως ταυτόχρονα άρχισε και το ξεκίνημα της μετανάστευσης για πιο καλή ζωή στις άλλες περιοχές της Κύπρου. Κύριε Πρόεδρε, Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρων λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, Αγία Μαρίνα, ευλογία, και διαφοροποιείται όπως είπαμε για να ξεχωρίσει. Μάλιστα. Από άλλη Αγία Μαρίνα. Αγία Μαρίνα μία είναι. Η δόξα της και η αγάπη της. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε πρώτη θητεία. Πρώτη θητεία. Σε μια κοινότητα που ζητά και αυτή, ένα χωριό με ιστορία, παράδοση, ζητά ξανά το φιλί της ζωής, θα το θέσω έτσι. Μάλιστα, πολύ σωστά. Ο λόγος σε εσάς. Μάλιστα. Η Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρων ονομάζεται Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρων ονομένου ότι υπάρχουν άλλες τέσσερις, αν τις κάτω ονομάσω, είναι της Γεροσκήπους, είναι της πόλης της Χρυσοχούς, είναι αυτή που είναι τους Μαρονίτες και ακόμα μία, και για να ξεχωρίζει την αλληλογραφία και άλλα πολλά. Η Αγία Μαρίνα τώρα βρίσκεται στην ορεινή, μπορούμε να πούμε, είναι έναν γραφικό χωριό, το οποίο εμαστίστηκε από το 1950 νοουμένου για την
γιατί εξενιδευτήκαν οι χωριανοί με μια λέξη. Για στη φιλία. Για στη φιλία, ακριβώ. Για στη φιλία, νομίζω ότι οι γη μα δεν ήταν τόσο νεύφοροι που να μπορέσουν να ζήσουν μια πιο άνετη ζωή. Υποχρεωθήκαν και ξενιτευτήκαν. Άλλοι στη ξενιτιά το 50, μετά κατά την ίδρυση τη Δημοκρατία με τι βιομηχανίε στι άλλε πόλει. Όπω τη Λεμεσόν, όπω ακόμα Λευκοσία και Αμόχωστο, ξενιτευτήκαν οικογενειακώ. Και πήγα σε αυτέ τι πόλει για να μπορούν να δουλέψουν για έναν καλύτερο μέλλον. Τώρα απομείναμε οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι που πρέπει να κρατήσουμε την κοινότητα. Γιατί δεν μπορούμε να φύγουμε όλοι. Πρέπει κάποιοι να μείνουν. Σε αυτή την πορεία, ω κοινότητα, χωριό και κοινότητα, μάλιστα, παρά το γεγονός ότι λέτε ήταν άγονη γη, όμως τα παλιά τα χρόνια, από ό,τι μάθαμε και δουλειάσαμε μαζί, ήταν ένα χωριό που το χρήμα ως, δεν είχε και τόση σημασία, γιατί ήταν το χωριό αυτάρκες, έτσι, ζούσε από τα προϊόντα, από τα αγαθά ή ανταλλάζαν. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι αλήθεια, διότι παράγαν τα πάντα νοουμένου ότι δεν χρειαζόταν το χρήμα. Ναι. Παρά είχαν να αγοράσει κάτι. Να αγοράσει και η ανταλλαγή του ήταν με πληρωμένα προϊόντα. Να δώσει έναν κιλό σιτάρι, παράδειγμα, και να πάρει, να πάρει λάδι, να δώσει τα χαρούπια του, να πάρει κάτι άλλο. Και έτσι ζούσαν όλοι όμορφα και αγαπημένα. Αυτή είναι μια εποχή που πέρασε ανεπιστρέπτη, έτσι, και είναι να λέμε για πριν 50-60 τόσα και παραπάνω. Και παραπάνω. Αργότερα, γιατί ξεκινά λοιπόν η αστιφιλία, ίσως γιατί πρέπει να στείλουν τα παιδιά του να σπουδάσουν μια καλύτερη ζωή, αλλά φεύγουν και ήδη. Υποχρεωθήκαν να φύγουν και ήδη, νοουμένου ότι αρχίσαν το χρήμα και κινεί του πλέον σε μια άλλη κατάσταση. Σε μια άλλη κατάσταση. Δαπάνω δεν μπορούσε να βγάλει τα απαιτούμενα χρήματα του για τα παιδιά του για έναν καλύτερο μέλλον. Νοουμένου είχε, είχε δύο κομμάτια χωράφια και είχε τέσσερα παιδιά. Σε ποιον να δώσει και ποιον να φύγει. Έπρεπε να φύγω. Και έξω από τα όρια του χωριού πια ήθελες χρήμα. Ήθελες χρήμα, ακριβώς. Δεν δεχόντουσαν ούτε σιγάρι ούτε σιγάρι. Όχι, καθόλου, ήταν ξεπερασμένα. Μια χωριό που παράγει τα πάντα όμως. Παράγει τα πάντα. Λίγα απ' όλα. Λίγα απ' όλα, όμως τα πάντα. Σε ένα υψόμετρο οροφέδιο. Μάλιστα, είναι των 490 μέτρων, αν δεν κάνω λάθος. Πρόεδρε μου, είσαι πρώτη θητεία λοιπόν και πορεύεστε επί των ημερών σας, δηλαδή τι προτεραιότητες βάλατε σε αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη εκστρατεία, το μεγάλο αγώνα. Μάλιστα, όταν ανάλαβα, ο στόχος μου ήταν να κάνω ένα υδραγωγείο μεγάλο, το οποίο το κάναμε, ήδη πίνουμε νερό, είναι των 135 τόνων. Έτσι. Ναι, είναι στο μεράν της πενταλιάς, λόγω υψομετρικής διαφοράς, για να μπορέσουμε να βάλουμε την οικιστική πέραν του υψωματος τούτου, έπρεπε να κάνουμε ένα υδραγωγείο κάπου αλλού, το οποίο καταφέραμε και κάναμε το πάντα με τη βοήθεια της κυβέρνησης και του κοιματος του. Πάντα, δεν το κάναμε μόνοι μας. Καταφέραμε και κάναμε το υδραγωγείο, επεκτείναμε την οικιστική μας ζώνη σε τόπο στερεό, γιατί από άλλη μεριά δεν είναι στερεός καθόλου, παθαίνει καθολίσθηση. Λοιπόν, μετά ερχόμαστε για να βάλουμε νερό. Αν έρθει κόσμος, να έχουμε να πίνουμε νερό, να το φέρουμε να μην πίνουμε νερό. Πού να το βρούμε. Δεύτερο μέλημα, να κάνουμε το δρόμο πλατή. Από την Αμαρχία, την Άφη, στην Αγία Μαρίνα, διότι όταν έχουν νερό και γυρίσουν πίσω, πρέπει να φέρουν και τη τρέιλα που να φέρει τα υλικά. Από πού να τη φέρουν. Άρα τότε το μέλημα μου ήταν αυτά τα δύο τα βασικά πράγματα. Μετά μπήκαμε μέσα στο χωριό. Τα οποία έγιναν. Και ο δρόμος. Φαίνονται όλα. Παλαιότερα ήταν μονοπάτι. Ήταν στενός, ακριβώς. Πάντα, όχι με εμένα, με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Πάντα. Τι σε κάστρο. Πάντα. Μετά, ερχόμαστε τώρα. Πρέπει να αλλάξουμε το υδρευτικό δίκτυο, το οποίο θα αλλάχτει φέτος. Παροχή νερού δηλαδή στον κόσμο. Ακριβώς. Πρέπει να αλλάχτει το δίκτυο. Το οποίο θα το αλλάχτει ήδη μέσα πρόσφυγα να έρθουν να αρχίσουμε. Αρχίζουμε να το αλλάξουμε το δίκτυο. Μετά το δίκτυο, το πρόγραμμα το δικό μου. Μετά το δίκτυο, αφού οι δρόμοι τώρα θα ερημώσουν, που θα μπαίνουν οι σωλήνες, όταν κλείσουν όλα αυτά, να θα κάνουμε την πλατεία μια διαμόρφωση με το καλή. Να μην είναι έτσι η πλατεία μας. Δεν μπορούσαμε να την κάνουμε λόγω του ότι να ανοίξουμε δουλειές κάτω.
Άλλα προγράμματα έχω να σάσω μια βρύση παλιά, δεν ξέρω ποια χρονολογία είναι, γιατί δεν μου είπε κανένα ούτε και γράφει πάνω, την οποία και φέτο αυτή την έχουμε στο πρόγραμμα για να την αναπαλαιώσουμε. Έχετε τεράστια σημασία λοιπόν και στην παράδοση, στη λαϊκή παράδοση, γιατί κληρονομήσατε. Ασφαλώς. Και είναι πλούσιο το χωριό. Ακριβώς. Υπάρχουν τα υπέτρα, το στοιχείο, τα παλιά, τα σπίτια, τα πετρόχρηστα. Ακριβώς. Και κάποτε είπα κάτι. Εγώ μέσα στο χωριό, όταν ανάλαβα, δεν θέλω μεγάλους δρόμους, πλατιούς, διότι δεν μπορώ να χαλάσω τα σπίτια. Θέλω στενούς δρόμους και ας κάνουμε ένα παρακατήριο έξω από την κοινότητα. Ας μένουν έξω τα αυτοκίνητα. Ακριβώς, να μένουν έξω, έχουν υπερβατηθεί. Πώς θα τα χαλάσουμε αυτά τα ωραία πράγματα που φτιάχτηκαν πριν 300 χρόνια. Δεν είμαστε ένα αξίδι εμείς να τα χαλάσουμε. Πρόεδρε μου, σας ακούω και είμαι σίγουρος οι τηλεθεατές και κρεμόμαστε από το χείλη σου λοιπόν. Έχεις πάρα πολλά να μας πεις. Δηλαδή η αγωνία σου, η έγνοια σου και ο αγώνας σου με τους συνεργάτες σου είναι αυτό το χωριό να ξαναβρει το παλιό του, την παλιά του έγκλη. Είναι η εποχή που είχε έγκλη το χωριό. Το χωριό υπήρχε μια εποχή που είχε έγκλη γύρω στο 1960, ήταν περίπου 200 κάτοικοι. Περίπου 200 κάτοικοι. Κοντά στους 200 κατοίκους όμως είχαμε 60 με 70 μαθητές. Έτσι. 60 μαθητές του, 60 μαθητές του δημοτικού σχολείου, το οποίο όταν δεν έφτανε μία αίθουσα, που είναι τώρα το πολιτιστικό το κέντρο, χτίσανε και δεύτερη. Την οποία θυμάμαι εγώ, την χτίσανε περίπου το 65, αν δεν με απατάει μνήμη μου. Το λοιπόν, μετά όμως, κατά το 1967 και μετά, άρχισε ο πιστοδρόμης. Οι λόγοι είναι αυτοί που είπατε και σίγουρα και εσείς δεν μείνατε εκτός αυτής της μάστιγας. Αναγκαστήκατε κι εσείς. Υποχρεώθηκα και εγώ και το 1970. Πολύ νεαρός όμως, πολύ μικρός. Μόλις απολύθηκα από το στρατό. Ναι. Μετά από τον πόλεμο, η καιρή ήταν δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, έπρεπε να ξενιτευτώ. Και ξενιτεύτηκα το Μάιο του 1976, ημέρα Πέμπτη, 6 του Μάη. Δεν θα την ξεχάσω την ημερομηνία. Δεν σας άρεσε και πολύ η ιδέα να φύγετε? Όχι, είναι η μέρα που έφυγα και ξανά. Βρήκα τα πόδια μου σαν νεαρός και αναζωογονήθηκα, έπιασα λεφτά στα χέρια μου και μπόρεσα και γύρισα στον τόπο μου. Φεύγατε με την προσδοκία και το να ξαναγυρίσετε. Να ξαναγυρίσω, ναι. Δεν πάλι. Όχι, δεν έφυγα. Πού πήγατε τότε? Έφυγα από την Κύπρο, όπως είπαμε, το Μάιο πήγα στην Ελλάδα, στον Πειραιά, για να γίνω ναυτικός. Μάλιστα. Πήγα στην Ελλάδα, παρόλες τις δυσκολίες που πέρασα, γιατί είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες χωρίς με λίγα λεφτά, κατάφερα και έβγαλα το ναυτικό φυλάδιο, το ελληνικό. Και έτσι βρήκα το πρώτο πλοίο και μπάρκαρα πάνω και έμεινα ένα χρόνο. Μετά όταν ήμουν από τον ένα χρόνο, όταν ξεμπαρκάρισα δεν ήρθα στην Κύπρο, γιατί στο τέλος είχα 3 χρόνια να έρθω, νομίζω ότι έπρεπε να πιάσω κάποια λεφτά στα χέρια για τη φτωχή οικογένεια. Και τους στηρίζατε. Ακριβώς. Ναι. Και μείνατε έξω 15 χρόνια περίπου, 13 χρόνια. Και ξαναγυρνάτε. Άρα είδαν τα μάτια σας, πολιτείες, κόσμους, άλλους κλπ. Και επιλέγετε να γυρίσετε σε αυτό το ταπεινό, το ξεχασμένο χωριό. Είναι ο τόπος μου. Είναι ο τόπος μου και το καυχούμε ότι είμαι από αυτόν τον τόπο, έστω και φτωχός τόπος, έστω και με λίγους κατοίκους. Είναι ο τόπος μου. Διότι πέρασα από την Αμερική, την Αυστραλία, πέρασα από πολλές χώρες. Δεν ήθελα ποτέ να μείνω. Με όλες τις ευκολίες. Δεν ήθελα ποτέ να μείνω. Δεν άρχισα να το πω. Είναι αυτονόητο κάποια βασικά στοιχεία που σίγουρα οποιοδήποτε θα απαντούσε. Παράδοση, ηλικία, θυμά, γονίδια, κληρονομιά. Όλα αυτά τα στοιχεία. Τι άλλο όμως αυτό το χωριό έχει που σας κρατάει και το προτείνετε? Έτσι, το χωριό τούτο πάντα είχε καλούς ανθρώπους, πάντα είχε καλούς ανθρώπους. Ξεκινώντας για να πάμε σε ένα χωριό, αντιλαμβανόμαστε ότι πάμε για μια ησυχία, έστω και νεαρός. Γιατί δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλος γέρος για να θέλει την ησυχία του. Πρέπει να πέρασε πάρα πολλά που θέλει την ησυχία του, όπως πέρασα εγώ. Μέσα στις μεγάλου πόλης. Και γύρισα πίσω, το οποίο χωριό ακόμα εγώ επιμένω
και λέω να γυρίσω πίσω. Σήμερα οι αποστάσεις εκμεδενιστήκαμε το αυτοκίνητο. Μπορεί να εργάζεται στην Πάχων και να πηγαίνει και να έρχεται. Έχουμε το λεωφορείο τελευταία που κάνει 3 φορές την ημέρα γραμμή. Άρα μπορεί να πάει να δουλέψει και να γυρίσει. Γιατί παροτρύνω, παιδιά, ελάτε να μείνουμε. Ελάτε να μείνουμε. Σε άλλες χώρες μπορεί να αδιανύσει ολόκληρα χιλιόμετρα με το τρένο. Για να μην μπορεί να αλλάξει και γραμμή. Είμαστε με το φεκιάτο όπως είναι. Είναι οροπέδιο, είναι ύψηλο όμα γερό, που ατενίζει απέναντι τα κελοκέδαρα, έτσι. Τα κελοκέδαρα ανατολικά. Ανατολικά. Δυτικά πίσω μας είναι Αμαργέτη. Η Αμαργέτη. Φοράς η Πενταλιά. Η Πενταλιά. Και ο νότος είναι Κοιλάδα. Ο νότος είναι η Κοιλάδα που έρχεται στην τοποθεσία ως Ζηρυπηλή. Και απέναντι στο ύψο. Ακριβώς, με την ιστορία του. Για την ιστορία. Ακριβώς. Και η Κρεμή. Το Χασαμπουλιό. Η Κρεμή των Χασαμπουλιών ακριβώς. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή αυτή η περιοχή και αυτό το χωριό μαρτύρησε. Μαρτύρησε πράγματι. Πράγματι μαρτύρησε την τότε εποχή. Από ό,τι λένε οι παλιοί, τους υποχρώναν να. Τότε η λάμπα με το πετρέλαιο, ακόμα και το κερί. Τους υποχρώναν να μην φαίνεται φως καθόλου από τη Χαραμάδα για να μην βλέπει ο Μίτας. Α, είναι το... και ο Μίτας στο παιχνίδι. Ο Μίτας μετά τα Χασαμπουλιά. Μετά τα Χασαμπουλιά και ναι. Ακριβώς. Τα Χασαμπουλιά ήταν επί καιρών της Τουρκοκρατίας, ενώ ο Μίτας ήταν επί Αγγλοκρατίας. Βλέπουμε να περάσαν πολύ και αυτοί πρέπει να τους αριθμίζουμε. Να μην φτάσουμε στους ενεργούς και στους φράγκους. Και σβήναν τις λάμπες. Ναι. Κατά τις μαρτυρίες μεγάλων ανθρώπων που ζουν. Που ζουν τώρα. Είναι τους υποχρεώναν να σβήνουν τις λάμπες, να μην φέρουν η Χαραμάδα, να μην παίρνουν ψωμί στο χωράφι. Κατά τον καιρό του Θέρους και άλλων εργασιών, γιατί ήταν να πάει ο Μίτας να το ζευγάει. Και πώς ζούσαν, πώς έτρωγαν, πώς φτιάχνανε. Όλοι φτιάχνανε το κρυφό. Το κρυφό. Το κρυφό. Δεν μπορεί να δουλεύει και όλη μέρα για να μην πάρει φάει. Το κρυφό. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, ε. Μάλιστα. Σε περήφανο, συγκινημένο, γεμάτο από αισθήματα για αυτή την ερώτηση και για την τόπο σίγουρα γενικότερα. Και πέρα από αυτά τα πρώτα έτσι, έργα που αρχίσαν και φαίνονται, δηλαδή ο δρόμος, το υδραγωγείο, η υδροδότηση για να παλαιώσει οι δρόμοι κλπ. Το επόμενο μεγάλο σχέδιο που έχετε έτσι στα σκαριά. Το μεγάλο μου σχέδιο που έχω στα σκαριά είναι να κάνω μέσα στο χωριό εισόδους και εξόδους εμπρότης. Να χτίσω κάποιους πετρώτηγους, όπως ακριβώς είναι τούτος ο οποίος είναι επιθυμία μου που χτίστηκε εδώ στην εκκλησία. Νοουμένου όμως ότι θέλουμε πάντα τη συμπαράσταση τους κατοίκους. Δηλαδή με τον νέο νόμο της εποχή της απαλλοτρίωσης, της πολεοδομίας που μας πιάνει τη ρημοτομία, νοουμένου ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να μπορέσω να τους το αποδείξω ότι αν δεν μου το δώσω θα τα κάνουν τα έξω ήδη κατά την ανάπτυξη. Και να αυτό μου προσπαθώ να τους αποδείξω, κύριε, δώστε τα τώρα. Αύριο μπορεί να έχει λεφτά. Μπορεί αύριο να μην έχει λεφτά. Δεν ξέρουμε αν τούτο. Τώρα που υπάρχουν. Εσείς είστε εδώ επί ημερησίας βάσεως, έτσι, παλεύετε, φροντίζετε. Όχι, δεν είμαι επί ημερησίας. Έχω τη δουλειά μου, είμαι χορτηγακής. Α, είσαι χορτηγακής. Είμαι χορτηγακής και το έχω το αυτοκίνητο μέσα στα σιτηρά στη Λεμεσό. Μάλιστα. Μάλιστα, έχει 23 χρόνια που δουλεύω τη δουλειά τούτη. Έχω το αυτοκίνητο είναι δικό μου και το βάλα στο γραφείο του κάτω. Τώρα δεν έχει δουλειές καθόλου. Λόγω και λόγω να μην αναφερθώ. Και έτσι τώρα σχεδόν είμαι επί ημερησίας κάθε μέρα στην κοινότητα. Με τα σημερινά ακόμη δεδομένα, η καθημερινή ζωή σε αυτήν την κοινότητα ποια είναι? Η καθημερινή ζωή στην κοινότητα, δεν θα το αναφερθώ στην λέξη γίνει γιατί είναι εγκανό. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πεις καλημέρα. Έτσι. Ναι. Σε πονάει αυτό? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Διότι κοιτάζω μπροστά μου, πίσω μου, δεξιά, αριστερά και δεν μπορεί να προχωρήσεις χωρίς άλλους ανθρώπους. Σε αυτό το κεφάλαιο, κύριε Πρόεδρε, που πάρα πολλά χωριά της Κυπριακής Υπαίθρου βίωσαν και βιώνουν. Τι λέτε εσείς, θα μπορούσε να το προλάβει κάποιος, θα μπορούσε να μην είναι έτσι αυτή η κατάσταση? Πέσα στη φιλία, στο ότι έφερε ο κόσμος, γιατί τουλάχιστον από την ανεξαρτησία και εδώ, δεκαετία του 60, ναι, όσοι διαχειρίστηκαν αυτού του τόπου, τι έπρεπε να κάνουν? Μάλιστα, μετά την ανεξαρτησία το 1960, βασικός παράγοντας έπρεπε να κάνουν
το οδικό δίκτυο πρώτων πλάνων. Δηλαδή, χωρίς οδικό δίκτυο δεν μπορεί να υπάρξει κόσμος. Νομίζω με τις εξελίξεις όπως γεννήκαν. Ρίξαν το βάρος στην Ανατολική Κύπρο. Νομίζω ήταν και πιο καλή κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορούσα να κάνω τον Απόστο τον Άγιο Νεόφυτο που μια μέρα στην άλλη να τον κάνω που δεν ήθελε να ξέρω κάτι γιατί είναι κάμπος. Ναι. Η γνώμη δική μου. Το λοιπόν και έτσι εμείνει η ύπεθρος μας. Μαραίνεται. Να μαραίνεται. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Ναι. Τι άλλο θα μπορούσε να θα έπρεπε. Η πολιτεία η ίδια έπρεπε να νοιαστεί όσον αφορά την αγρικουλτούρα. Άλλον κεφάλαιο, η αγρικουλτούρα. Η αγρικουλτούρα, τώρα, ερχόμαστε. Μπορώ να πω κατά την εισδοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορώ να το πω. Το λοιπόν, ερχόμαστε και δεν αφήκαμε την αγρικουλτούρα καθόλου μα καθόλου. Όλος ο κόσμος τώρα έρχεται και παραπονιέται από τον ΚΟΑΠ ότι δεν του πληρώνει τις επιχορηγήσεις. Με στούτους είμαι και εγώ, αν έπιασα ένα σεν. Είμαι γεωργός, απάντησε ότι δεν σκοτώνομαι. Έρχονται, μας μιλούν όλοι για την ύπεθρο, κανένας δεν ενδιαφέρεται για την αγρικουλτούρα. Κανένας. Να βγάλουμε το αμπέλι, μια φορά το βγάλαμε. Να βγάλουμε τις μιλιές μας, μια φορά τις βγάλαμε, τέλειωσε. Δεν είναι εύκολο να τα ξανακάμουν, να ξαναγίνουν. Άρα αύριο μεθαύριο που μας μιλούν για πράσινο, αύριο μεθαύριο θα γίνει όλο μια χέρσα γη, μη κακό μια πυρκαγιά, δεν θα μείνει τίποτε για να μην ξέρουμε πού να πάμε. Και να μην έχουμε ούτε ένα δάσος, ένα δέντρο να αναπνέσουμε καθαρό αέρα. Δυστυχώς. Είμαστε εδώ για να είμαι έτοιμος για όλους. Μπορείς! Mr. Fire. Ναι, Λέλη, πόρνη μου. Let's go out. Φέκλα. Φέξε. Δεν θα περάσει. Στην Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων βρίσκεται μια εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Μαρίνα, καθώς και ένα ερυπωμένο ξοκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας είναι χτισμένη στην καρδιά του χωριού. Αποτελεί την κύρια εκκλησία του χωριού. Η σημερινή εκκλησία, σύμφωνα με την παράδοση, οικοδομήθηκε προ 200 χρόνων στα θεμέλια ενός παλαιότερου ναού αφιερωμένου στην ίδια Αγία. Ο ναός παρουσιάζει κοινά αρχιτεκτονικά στοιχεία με το μοναστήρι της Παναγίας του Σύνδη. Πρόκειται για μια λιθόκτιστη εκκλησία φτιαγμένη από πέτρα της περιοχής. Εσωτερικά ο ναός κοσμείται με ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο εξαίρετης τέχνης. Μέσα στην αυλή της εκκλησίας βρίσκεται και το παλιό δημοτικό σχολείο Αρένων, το οποίο δεν λειτουργεί πια, αλλά μετά την ανακαίνισή του προβλέπεται να γίνει μουσείο λαϊκής τέχνης. Στα νοτιοανατολικά του χωριού βρίσκεται το ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο όπως προαναφέρθηκε είναι ερκωμένο. Παρ' όλα αυτά η πρόσβαση σε αυτό είναι σχετικά εύκολη. Καλώς ορίσατε. Το χωριό μας είναι έναν γραφικό χωρικό το οποίο χρονολογείται από παλιών χρόνων. Όμως λόγω της δύσκολης ζωής ο κόσμος μετανάστευε συνέχεια. Και έτσι απομείνει πολλά λίγο κόσμο στο χωρκό. Προσπαθούμε τώρα εμείς οι νεότεροι να κρατήσουμε το χωριό. Να το δώσουμε κάποια ζωή γιατί είναι οι ρίζες μας. Είναι οι... Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Γι' αυτό ο σιολόγος που γερωθήκατε. Και αυτός. Και μια κλίση και αυτός. Και μια κλίση. Του παραπάνω όμως όλα είναι... Άρα είναι δεδομένο ότι θα είστε εδώ και εσείς και η οικογένεια. Ναι, τουλάχιστον όσο μπορούμε. Λιγοστή η κάτοικη και φαίνεται η προσπάθεια όμως που γίνεται για αναζωογόνηση. Γιατί μπορεί ένας να το δει έτσι. Άρα υπάρχει ελπίδα ότι επιστρέφουν κάποιοι. Ναι, η ελπίδα υπήρχε πάντα και πιστεύω τώρα αναπτυρώνεται, αναζωογονείται τώρα η ελπίδα. Μπορούμε
Πιστεύω ότι μπορούμε να ακρατήσουμε το χωριό, τα ρίζες μας. Έχει νέους ανθρώπους εδώ, σε αυτούς τους λίγους τους κατοίκους? Μόνιμους δεν υπάρχουν μόνιμοι κατοίκοι. Εκτός από εσάς ίσως. Ναι, από ορισμένο άτομα, όμως έρχονται τακτικά, δηλαδή έρχονται συνέχεια κόσμος να εργαστεί, να φτιάξει τα σπίτια του ή την περιουσία, γιατί είναι αρκετή περιουσία που έχει ο κάθε. Έτσι. Λένε. Αρχαία είναι για φροντίδα λοιπόν. Είναι για φροντίδα, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, θα μπορούσε ένας να ρωτήσει αμέσως μετά πώς βλέπετε το μέλλον αυτής της κοινότητας. Το βλέπετε να εξελίσσεται? Είστε αισιόδοξο δηλαδή? Ναι, πάντα ήμουν αισιόδοξο και πιστεύω ότι φαίνεται κιόλας ότι, ότι θα κρατήσουμε. Θα έτσι. Κρατήσουμε το χωρκό, ναι. Και συνάμαντες τα. Τις ρίζες μας. Τις ρίζες, παραδόσεις. Ένα χωριό με βαθιά και πλούσια παραδόσια από ό,τι διάβασα και είμαι, έτσι. Ναι. Ήρθε η έθιμα εδώ, φυλάχτηκαν και κρατήθηκαν αιώνες. Κρατήθηκαν, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να κρατηθεί ο άνθρωπος, άμα δεν κρατηθούν οι ρίζες. Έτσι. Η Αγία Μαρίνα, λοιπόν, των Γελοκεδάρων, για να ξεχωρίζει, όπως μας ναι. Είπατε. Από τα άλλα, άλλες Αγίες Μαρίνες, έτσι, άλλων περιοχών. Ναι. Ξεχωρίζει με το. Η Αγία Μαρίνα μία. Ναι. Έτσι τελείως. Οπωσδήποτε. Εδώ πώς ο ναός, η εκκλησία, οι γιορτές σας, πώς είναι? Ο ναός είναι χτισμένος πολλά παλιά. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία ημερομηνίας που χτίστηκε. Όμως χρονολογείται πολύ παλιά. Από την εποχή της Εκκλησίας του Σύνη. Μάλιστα. Ανανεώθηκε, αναγεννήθηκε μετά το σεισμό του 1953 και τώρα ξαναγεννίζομαι τώρα, γιατί χρειάζεται να. Έρχεται ο κόσμος, εκκλησιάζεται αυτή η. Στις γιορτές, μεγάλες γιορτές, σύμφωνα με πολύ κόσμο και τα καλοκαίρια, να πω. Ναι, όχι σκέπτες. Ναι, και τις μεγάλες γιορτές. Θέλετε μόνος σας, έχετε βοηθό, θέλετε μας τις λειτουργίες? Έχουμε και βοηθό, ναι. Αλλά, ναι. Εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί όταν δεν έχει κόσμο να επανδρώσει τα παπόστα που χρειάζονται, οπωσδήποτε έχει κάποιες ελλείψεις, όπως δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Η δουλειά μας γίνεται. Σας πάρες έχεις καλούς? Έχουμε, φέρνουμε και από το άλλο το χωριό, μάλιστα. Γιατί εξυπηρετώ ακόμα ένα χωριό νερό. Μάλιστα. Την Επισκοπή Δαμέ. Του Μωρού Νερού. Του Μωρού Νερού. Και φέρνουμε και από κοντά το ψάρτη. Μάλιστα. Και βοηθά μας. Και έχετε και ένα εξοκλήσι. Ναι, το εξοκλήσι είναι του Αγίου Γεωργίου. Το οποίο είναι ερημωμένο. Φέτος λειτουργήσαμε το έτσι όπως ήταν, χωρίς στέγη, χωρίς τίποτε. Λειτουργήσαμε όμως, γιατί είχαν έθιμο να το λειτουργούν παλιά. Δευτέρα της Λαμπρής. Δευτέρα της Λαμπρής και να κάθεται ο κόσμος, να κάνει τις σούβλες του, να τρώει, να διασκεδάζει μετά τη λειτουργία. Και έτσι μετά από αρκετά χρόνια αποφασίσαμε φέτος και λειτουργήσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Και οι αγιαμαρινιώτες λοιπόν, τον Γελοκεδάρο, τι άνθρωποι είναι? Μα ο κόσμος είναι το ίδιο, η φόρμουλα άνθρωπος είναι έτσι, το ίδιο πάντα. Ωραία αυτό. Ο τόπος δεν μπορεί να αλλάξει να τον κάνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το ίδιο, ο κόσμος το ίδιο πράγμα είναι. Διαφέρει που είναι παθήτες, ας πούμε, από άλλες περιοχές, το λέμε, το ρωτούμε χωρίς χαριτολογώντας καμιά φορά. Ναι, ο κόσμος είναι, εγώ πιστεύω, η γνώμη δική μου και βλέπω ότι είναι, δεν έχει διάφορα, βλέπω τον κόσμο το ίδιο πράγμα εγώ. Μάλιστα, μάλιστα. Τον κόσμο ένα ξεχωριστά και όλο μαζί το ίδιο. Πολύ χριστιανικό αυτό. Εγώ έτσι το βλέπω. Στην Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρων οι κλιματολογικές συνθήκες και η μορφολογία του εδάφους ευνόησαν τη δημιουργία ενός σύνθετου τοπίου. Δασόδης και καλλιεργημένες εκτάσεις επιζούν παράλληλα. Στο χωριό δοκιμούνται κύλες καλλιέργειες όπως ελιές, αμυγδαλιές, χαρουκιές και αμπέλια.
Η παραγόμενη σοδειά στα παλιά τα χρόνια πρέπει να ήταν αυξημένη, αν συνυπολογιστεί πως κατάφερνε να θρέψει τις πολύτεχνες οικογένειες του χωριού και παράλληλα να διοχετεύσει το περίσευμά της σε γειτονικά χωριά. Σαφέστερα, η σοδειά έτρεφε κατά μέσο όρο 9 μέλη ανά οικογένεια. Εφόσον η μελέτη του 1920 καταδεικνύει πως στις 17 οικογένειες ο αριθμός μόνο των παιδιών ήταν 132, άρα οι κάτοικοι του χωριού ήταν πολύτεχνοι. Επιπρόσθετα, η φυσική εικόνα του χωριού, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν περιλαμβάνει μόνο κομμάτια καλλιεργημένης γης, αλλά και δασικές εκτάσεις γης, τις οποίες βρίσκει καταφύγιο ένα χαρακτηριστικό δείγμα της Κυπριακής Χλωρίδας. Η φυσική βλάστηση προδίδει στο χωριό ένα ξεχωριστό χρώμα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Αγία Μαρίνα είναι μέλος του σχεδίου αηφόρου ανάπτυξης των κοιλάδων της Ανατολικής Πάφου. Το σχέδιο συστάθηκε με πρωτοβουλία τοπικών παραγόντων και αποβλέπει στη διαμόρφωση σχεδίου κοινωνικής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής που βασίζεται στις αρχές της αηφορίας, στην προστασία της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας παράδοσης και στο σεβασμό προς τη φύση και το περιβάλλον γενικά. Στο σχέδιο συμμετέχουν σε πρώτη φάση τα χωριά Αγία Μαρίνα, Αμαργέτη, Ελευγιό, Επισκοπή, Κελοκέδαρα, Νατά, Σαλαμιού, με στόχο την αναβίωση της περιοχής. Διαπιστώθηκε ότι η περιοχή διαθέτει μεγάλο φυσικό πλούτο και αρχιτεκτονικό πλούτο. Τα περισσότερα κτίρια διατηρούν την παραδοσιακή μορφή τους. Από 1586 κτίρια σε 7 χωριά, πάνω από 1200 είναι αυθεντικά παραδοσιακά. Οι τρεις ποταμοί με τις κοιλάδες τους και ιδιαίτερα τα πετρώματα της περιοχής συντέλεσαν ώστε η περιοχή να διαθέτει σπάνια φυτά, να είναι πέρασμα και βιότοπος για πολλά είδη πουλιών και γενικά να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού στις κοιλάδες βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της φύσης, ο βράχος της Επισκοπής, και ένα ιδιαίτερα αξιόλογο πολιτιστικό μνημείο, το μοναστήρι του Σίντι, που βρίσκεται στην κοιλάδα του Ξεροπόταμου, για αναστήλωση του οποίου κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Europa Nostra 1997. Συμπερασματικά, το φυσικό περιβάλλον της Αγίας Μαρίνας συνδυάζει τη φυσική βλάστηση, τη χαρακτηριστική κυπριακή χλωρίδα με καλλιεργημένες εκτάσεις γης. Αναμφίβολα, το φυσικό περιβάλλον επηρέασε τη ζωή των κατοίκων του χωριού, που εκμεταλλευόμενοι σωστά τη γη τους, κατάφεραν να αναπτύξουν την καλλιέργεια συγκεκριμένων ειδών. Η δική σου άποψη, νέο παιδί, έχεις και άλλους φίλους φαντάζομαι, νέους που είναι από εδώ, έτσι. Ναι, τα ξαδέρφια μου όλα, εντάξει, μισή μένουν εδώ, οι άλλοι μισή δεν έρχονται. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν επαφή να κρατούν οι νέους. Δεν έχουν κάτι για σπέσο βιώμα να έρχονται οι νέοι απάνω, όχι ξέρω. Επειδή δεν έχει τίποτα απάνω, αποφεύγουν το χωριό. Δεν μας έκαναν κάτι στο χωριό μας που να μας τραβάνε να μην είναι σκούρα τα πάνω. Έτσι με να φύγει τα πάνω, δεν θα έχουμε τίποτα ακόμα. Αναγκαστικά να φύγουμε, να πάνε κάτω στα φίλους μας, να έξω. Η Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων αποτελεί ένα από τα χωριά που συντήρησαν για αιώνες την κυπριακή παράδοση μέσα από τα παρασκευάσματά της. Η ποικιλία των παραδοσιακών προϊόντων που συναντάτε στο χωριό είναι αποτέλεσμα πολύπλευρης δραστηριότητας των χωρικών που εκμεταλλεύονται τόσο τα γεωργικά όσο και τα χτινοτροφικά παράγοντα. Η προσπάθεια των χωρικών να αξιοποιήσουν πλήρως τα τοπικά αγαθά παραπέμπει στην αρχαιοελληνική συνήθεια για αυτάρκεια των οικισμών. Η Αγία Μαρίνα, επειδή έχει κι άλλα χωρικά, και έτσι πρέπει να πει Αγία Μαρίνα για να χτίσουν οι πιστολές απάνω. Γι' αυτό είναι τούτο το. Να πεις Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρο. Ναι, για να έρθει η επιστολή και τα πάνω. Τι μπορείς να μας πεις, τι έχεις να μας πεις για αυτό το χωριό? Το χωριό είναι για εμείς κατά μέσα, αναγιώθηκα, επαντρεύτηκα τα μέσα και ο άντρα μου. Με δυσκολίες αναγιώσα τα παιδιά μου, αλλά έφυγαν όλα πιάνε στην Πάφο. Δεν έμεινε κανένα. Όχι. Γιατί? Πάσιν και έρχονται, τι θα δουλέψουν τα πάνω, τι θα κάνουν τα πάνω. Τα χωράφια που έκαναμε εμείς με τα βόθια, τώρα δεν μπορούσε να κάνουν τα παιδιά με τα βόδια. Τα βόδια σπέρναμε και θερίζαμε. Τα δύσκολη ζωή. Πολλά. Πολλά. Έτσι δύσκολη ζωή να μην ξανάρθει να βρει κανένας που δάμε και τα σαν ήβραμε εμείς. Α, πολλά. Ή θέλεις άλλο να σου πω. Η συνέχεια, μετά που γίνουν τα χρόνια. Επαντρεύτησαν τα παιδιά μου, έπιαν κάτω δουλεύκουν. Και ζούσε. Πόσα παιδιά έχετε? 9 είπαμε.
9 παιδιά. Και 35, 36 εγγόνια. Ευλογία μεγάλη, έτσι, και δισεγγονά. Και δυο δισεγγονά. Είστε ευλογημένοι, έτσι. Δόξος ο Θεός, να είναι καλά, θέλω μόνο. Είπατε για τα δύσκολα χρόνια από τη ζωή εκείνων της εποχής, τα οποία ήταν και της απομονωμένων χωριών, είχε δρόμους και λοιπά. Ναι, είχε, τον δρόμο να ανοίξαμε τον εμείς. Πώς ζούσε, με τη γεωργία και τη χτινογραφία. Ναι, μόνο, μόνο. Τα γεννήματα που τα παίρνε δηλαδή και έπαιρνε λεφτά για να ζήσει ο κόσμος. Δεν είχαμε γεννήματα, ζούσαμε με Κίνα. Με Κίνα. Με το σιτάρι είχαμε κάτι τσουρούς, κάτι βόδια, είχαμε βόδια, είχαμε τα τούτα ούλα, είχαμε τα εμείς. Μάλιστα, ήταν ένα χωριό που ζούσε από... Ναι, όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος του χωριού. Όλος ο κόσμος, έτσι είχε. Μετά ύστερα τα παιδιά μας στείλαμε τα σχολεία, με πιασίν άλλοι. Τελειώσαν άλλοι, ναι, τελειώσαν. Σήμερα πώς είναι το χωριό, πώς... Το χωριό μας έχει Σαββατοκύριακο να μάει αρτίες, έχει τόπο να βάλεις το αυτοκίνητο σου. Εν καλόν του τότε. Δεν έχει βρίσκεις τόπο να βάλεις το αυτοκίνητο, Σαββατοκύριακο. Βλέπεις μέλλον, βλέπεις να έρχονται κόσμος και να ζουν. Θέλουν να έρθουν, στράβησαν όλοι και έρχονται και χτίζουν σπίτια, ωραία σπίτια έξω γύρω, έστω. Άρα έχει μέλλον το χώρο. Είναι καλός η γη μας, πάνω τα νύσια, έχει φων, ταράξουν τα σπίτια και χτίζουν όλοι. Είναι καλός ο τόπος μας. Εμείς δεν έχουμε μέλλον εμείς. Γιατί το λες, γιατί το λες. Εμείς είναι τα παιδιά μας. Και το τούτο ήταν γονιά μου. Ο Μάριος, ο Δημήτρης, έτσι. Έρχονται επειδή είναι άνεργοι και έρχονται. Από την Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρων, φίλοι τηλεθεατές, σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα για περισσότερα.